Η Εύα Καϊλή μαζί με τον σύντροφό της Φραντζέσκο Τζόρτζι ποζάρουν σε ένα ιστιοφόρο. Κοντά τους είναι η Λάουρα Μπαγιαρίν, το δεξιχέρι της εκπροσώπου του Ισπανικού Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος. Το δημοσίευμα Ισπανικής Εφημερίδας εμπλέκει στην υπόθεση την Ισπανίδα αξιωματούχο, λέγοντας πως η παρέα ταξίδευε στη Μεσόγειο με πλωτό μέσο την περίοδο που το σκάνδαλο Qatar Gate, στο οποίο εμπλέκεται το ζευγάρι, βρισκόταν σε εξέλιξη. Η Εύα η Καϊλή από την πρώτη μέρα, τοξικό τέρας, δεν εννοούσε τον σύντροφό της και πατέρα του παιδιού της. Εννοούσε όταν διαπιστώνει ότι υπάρχουν χρήματα στο σπίτι τα οποία είναι τρελό το ποσό. Απεχθές το θέαμα και για την ίδια. Εκείνη τη στιγμή λέει: Θεέ μου, που έμπλεξα. Όλα αυτά τη στιγμή που οι δικηγόροι της Καϊλή υποστηρίζουν ότι οι βελγικές αρχές θα επιχειρήσουν να αποσπάσουν στοιχεία από τον Παντσέρη για να δέσουν κατηγορία σε βάρος της Ελληνίδας Ευρωβουλευτή. Είναι παντελώς αναξιόπιστος. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν τον ενδιαφέρει η αλήθεια. Την ίδια στιγμή, Πολωνός πρώην αντιπρόεδρος της Ευρωβουλής δήλωσε στην πολωνική τηλεόραση ότι η Καϊλή παρακολουθεί το για τις σχέσεις της με τη Ρωσία. Καϊλή από το Observation Służby Wywiadowczych, δύο państw członkowskich, a belgijska policja. Στον Τζόρτζι στρέφει τώρα όλα τα πυράκια ο Ιταλός Ευρωβουλευτής Ανδρέα Κοτσολίνο για λογαριασμό του οποίου εργαζόταν ο σύντροφος της Εύας Καϊλή. Χθες κατέθεσε στην αρμόδια Επιτροπή Διοντολογίας. Ha dichiarato formalmente di non aver mai ricevuto. Direttamente o indirettamente, né denaro contante né altre forme di sostentamento, e ha dichiarato di essere totalmente all'oscuro delle attività realizzate dal signor Giorgi e dal signor Panzeri. Θέλω να σας ζητήσω να καταψηφίσετε τη συγκεκριμένη παράγραφο. Για το εμπιστευτικό email που είχε στείλει ζητώντας από μέλη των σοσιαλιστών να καταψηφίσουν μέρος της τροπολογίας εχθρικής προς το Κατάρ, ο Κοτσολίνο επεσήμανε πως το έστειλε ο Τζόρτζι εν αγνία του.